Συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την Περιφερειάρχη του Βορειοαιγαίου, την κυρία Χριστιανά Καλογύρο, να μας πείτε ακριβώς γίνεται. Καλησπέρα, κυρία Καλογύρο, από τις Σέρες. Καλησπέρα σας. Σας είχαμε εδώ για το φόρουμ, αλλά τώρα σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για κάτι δυσάρεστο. Είχατε το μεγάλο σεισμό εκεί, με ζημιές και τραυματισμούς επίσης. Πράγματι, πρόκειται για μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει είναι να υποστηρίξουμε και να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, προκειμένου να στηρίξουμε τους ανθρώπους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, τον καθένα χωριστά από τους πολίτες που έχουν πληγεί. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Ο οικισμός της Βρύσας, ένας οικισμός 800 κατοίκων, έχει σχεδόν καταστραφεί κατά 70%. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ήδη εδώ και 4 ώρες έχουμε αρχίσει και στείνουμε σκηνές στο γήπεδο του διπλανού χωριού, στο γήπεδο του Βοσνίτου, προκειμένου την νύχτα να υπάρχει χώρος για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν οι πολίτες. Το νότιο τμήμα της Λέσβου έχει αρκετά μεγάλο ζήτημα και σε άλλα χωριά, όχι μόνο στον οικισμό της Βρύσας. Βλέπουμε όλες μας τις δυνάμεις είμαστε στο νύψη, στο βαθμό κινητοποίησης, προκειμένου να ανταποκριθούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις πολύ μεγάλες επιπτώσεις αυτής της μεγάλης καταστροφής. Έχουμε τραυματισμούς και μία αποκλεισμένη. Πράγματι υπήρξε απεμπλοβισμός και δυστυχώς έχουμε απώλεια και ανθρώπινης ζωής. Και ανθρώπινης ζωής. Έχουμε και ένα θύμα δηλαδή. Δυστυχώς και περίπου 10 τραυματίες. Συμπαραστεκόμαστε στους πολίτες και είμαστε στον ύψιστο στο βαθμό κινητοποίησης. Ήδη βρίσκεται εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τόσκας. Ήδη βρίσκεται εδώ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Σταπάκης. Και ο στρατός από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας, η δημοτική αστυνομία. Κύριε Καλογύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς και όλοι είμαστε κοντά σας με τις σκέψεις μας.